Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βιντεάκι αυτό που θα κάνουμε θα είναι να σας δείξω πώς διατηρώ εγώ την επιδερμίδα μου τόσο καθαρή και υγιή. Εντάξει, τώρα είμαι σε λίγο μια φάση περίεργη. Τις ημέρες που ξέρετε, τις δύσκολες που έχουμε όλες οι γυναίκες. Ιερές στιγμές όμως αυτές, ιερές ημέρες του μήνα, γιατί έτσι γινόμαστε μανούλες. Να μην υπεραναλύσουμε όμως όλο αυτό το θέμα. Θα σας πω τι χρησιμοποιώ, κάποια τρίκ, τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι για να έχουμε ένα καθαρό πρόσωπο, καθαρή επιδερμίδα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάποια που δεν πρέπει να κάνουμε, κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ είναι να κοιμόμαστε βαμμένες. Νομίζω είναι ο νούμερο ένα κανόνας που υπάρχει παγκοσμίως. Δεν πρέπει να κοιμάστε βαμμένες. Και αν κοιμηθείτε βαμμένες, αν τύχει και κοιμηθείτε βαμμένες, okay, και σε μένα έχει τύχει, δεν γίνεται να μην έχεις κοιμηθεί, αποκοιμηθεί στον καναπέ και να ξυπνήσεις την άλλη μέρα και να είσαι... Κάποια στιγμή θα σου τύχει στη ζωή σου να κοιμηθείς και βαμμένη. Καλό είναι την επόμενη μέρα να προσπαθήσεις να επανορθώσεις με μάσκες, με κρέμες. Έχω και το ζουζούνι εδώ, την ακούτε την Αλεξάνδρα. Έστειλα τον Γιώργο σήμερα μετά από μια εβδομάδα σχολείο. Δόξα τω Θεώ είναι καλά. Η Αλεξάνδρα, επειδή είχε λίγο ακόμα βήχα, σας έχω πει ότι εγώ είμαι από τις μαμάδες που κρατάω τα παιδιά στο σπίτι. Προτιμώ να τα έχω στο σπίτι παρά να τα στείλω σχολείο και να αρρωστήσουν κι άλλα. Λοιπόν, εγώ διατηρώ το πρόσωπό μου, δεν κοιμάμαι βαμμένη, όπως είπα, πρώτος κανόνας. Αν κοιμηθώ βαμμένη, προσπαθώ να επανορθώσω όλη την εβδομάδα με ό,τι καλύτερο δυνατό μπορώ να κάνω για το πρόσωπό μου. Πρέπει να αλλάζουμε πολύ συχνά τις μαξιλαροθήκες. Πάρα πολύ συχνά. Επίσης, να έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Βοηθάει γενικά, μπορεί να σας φανεί κουφό, αλλά ο αφυγραντήρας που έχουμε και έχει ιονιστεί, που σημαίνει ότι καθαρίζει την ατμόσφαιρα, τον αέρα μέσα στο σπίτι, βοηθάει πάρα πολύ. Θα μου πεις, δεν θα βγω έξω να πάω για δουλειά, δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν θα με ακουμπάει ο αέρας απ' έξω, δεν θα περνάει στην επιδερμίδα μου, θα περνάει. Αλλά σας λέω ότι είναι το δυνατό περισσότερο καλύτερο να κάνετε εσείς. Επίσης, αλλάζουμε πολύ συχνά πετσέτα, παίρνουμε ατομική πετσέτα που την έχουμε μόνο για το πρόσωπό μας, γιατί έχω δει και κάτι κουφάλι, τη χρησιμοποιούν και στα πόδια και στα χέρια και στο σώμα και παντού και στα μαλλιά. Μόνο για το πρόσωπο. Αν δεν μπορείτε, γιατί καταλαβαίνω, κάποιοι το κάνετε και για οικονομικούς λόγους, αλλά και κάποιοι το κάνετε γιατί δεν σας αρέσει η αίσθηση από το ρόλο κουζίνα στο πρόσωπό σας με απαλές κινήσεις. Οκ, χρησιμοποιήστε πετσέτα. Αυτό όμως θα γίνεται πάλι με απαλές κινήσεις ταμποναριστές. Δεν θα παίρνετε την πετσέτα και θα σκουπίζεστε, λες και είστε δεν ξέρω και εγώ τι, λες και κάνουμε με χλωρίνη το μπάνιο. Όχι. Όχι, όλα όχι, όχι, λες σήμερα. Ναι. Και μεγάλη πετσέτα. Μεγάλη πετσέτα. Και με καλούχα μας. Βέβαια. Σας λέει και η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, θα μαζέψω τα μαλλιά γιατί μόλις λούστηκα και θα σας κάνω και βίντεο για τα υγιή μαλλιά. Και πώς και... μπορείς να επαναφέρεις τα μαλλιά σου και να είναι υγιή. Δείτε το καστανό. Σε λίγο καιρό θα είναι όλο έτσι. Σιγά σιγά το πάω. Και είμαστε στον τάνο. Λοιπόν, θα πιάσω τα μαλλιά μου έτσι. Με το γυαλί. Για να μην με ενοχλούν. Χρησιμοποιούμε ενυδατική. Να σας πω εγώ ότι μέχρι τα 20-22, εκεί που γέννησα τον Γιώργο, και δεν είχα τα ξενύχτια της μαμάς, γιατί το ξενύχτη της μαμάς και ο μαύρος κύκλος της μαμάς, όσο και να προσπαθήσεις να τον κρύψεις, θα φανεί. Βλέπετε ότι θα φανεί. Καθαρίζουμε πάρα πολύ συχνά τα πινέλα μας. Δεν κάνουμε 10 μακιγιάζ ή βάφουμε και άλλο, βάφουμε και τη φίλη μας. Λέμε, έλα σου βάλω λίγο ρούζ, να σου βάλω λίγο make-up. Ποτέ με τα πινέλα μας να βάφουμε άλλους. Ποτέ. Είτε είναι η αδερφή σου, είτε είναι η μαμά σου, είτε είναι η φίλη σου. Ποτέ. Κάθε επιδερμίδα πρέπει να έχει τα δικά της προϊόντα. Εντάξει, δεν σου λέω για τη μάσκα. Μπορείς να πάρεις με ένα ξυλάκι, να αφαιρέσεις μάσκα και να τοποθετήσεις. Όχι όμως τα πινέλα να μπαίνουν στο δικό μας πρόσωπο και χωρίς να πληθούν να μπουν σε άλλο πρόσωπο. Και μετά να τα πάρεις να τα ξαναβάλεις στο δικό σου πρόσωπο. Όχι. Όπως έλεγα, εγώ μέχρι τα 22 χρησιμοποιούσα μόνο ενυδατική και αντιλιακή. Τίποτε άλλο. Μετά τα 22 σιγά σιγά ξεκίνησα να χρησιμοποιώ πιο πολλές μάσκες, πιο πολύ skin έτσι ρουτίνα. Και να κάνω καθαρισμό. Καθαρισμό έμαθα στη σχολή, στην κομμωτική. Μαθαίναμε και αισθητική. Οπότε έμαθα στη σχολή, στον ΟΑΕΔ,
πώς πρέπει να κάνουμε καθαρισμό και ακολούθησα και κάποια βιντεάκια, κάποια σεμινάρια, σεμινάρια στα Sephora όσο ήμουν. Μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό και στο σπίτι, αρκεί να γνωρίζουμε. Αρκεί να γνωρίζουμε, δεν πάμε και πατάμε σπηριά και κάνουμε, δεν πειράζουμε τα σπηριά μας, άλλος κανόνας. Νο, με τίποτα, δεν ακουμπάμε τα σπηριά, τα αφήνουμε, ξέρω όσο και ιδιαστικά να μας φαίνονται, τα αφήνουμε, προσπαθούμε να τα κρύψουμε με ένα κονσίλερ, με ένα κορέκτορ, να τα κρύψουμε και δεν τα ακουμπάμε. Ρίξτε και το μαλλί μπροστά, μην ακουμπάτε τα σπηριά. Πάντα έχουμε καθαρά χέρια όταν θέλουμε να αγγίξουμε το πρόσωπό μας, καθαρά πλυμμένα χεράκια. Όμορφα νυχάκια, καθαρά νυχάκια, είτε είναι περιποιημένα, είτε είναι τα φυσικά, να είναι καθαρά. Δεν μας ακουμπάει όποιος να είναι στο πρόσωπο, γιατί είπα σε καμιά γιαγιά, σε κανένα θείο, το μαγουλάκι σου και αυτά, όχι, όταν είσαι βαμμένη ακουμπάνε και make-up και δεν ακουμπάνε την επιδερμίδα. Σωστό είναι να μην σε ακουμπάει κανένα στο πρόσωπο. Λοιπόν, να σας δείξω εγώ τι χρησιμοποιώ. Καλημέρα σας! Χρησιμοποιώ ορό σερούμ από Sephora το τελευταίο διάστημα, το συγκεκριμένο. Έχει βιταμίνη C και E, όπως θέλετε πείτε τι. Χρησιμοποιώ αυτό τον ορό και το πρωί και το βράδυ τον χρησιμοποιώ. Βάζω σε όλο το πρόσωπο, με ρώτησε και μία κοπέλα. Θα τη στείλω και στο Instagram να της πω ότι της απάντησα σε αυτό το βίντεο, μιας και είχα σκοπό να το κάνω, ότι μου λέει είμαι 20 χρονών, βάζω μόνο μία ενυδατική, χρειάζεται λέει να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, πιάστε από κάτω. Εάν δεν έχεις ακμή, δεν χρειάζεται να βάζεις κάτι πέρα από ενυδατική και αντιλιακή. Η αντιλιακή παιδιά είναι το πάνω, πάντα. Ενυδατική και αντιλιακή. Γιατί όσο αγνός και καλός να φαίνεται ο ήλιος μας και όταν έχει συννεφιά, πάλι έχουμε θεματάκι με τον ήλιο. Λοιπόν, στη συνέχεια βάζω κρέμα ματιών, ενυδατική, πάλι από Sephora. Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιώ αυτήν εδώ. Στα μάτια, κρέμα ματιών, την οποία ξεκίνησα να χρησιμοποιώ μετά τα 25. Έχω πολλές φίλες από πολύ μικρές, από τα 20-21, μπορεί και από τα 18 κάποιες, χρησιμοποιούσα και κρέμα νυχτός. Για κανέναν λόγο δεν επιβαρύνει στο πρόσωπο όσο από τόσο μικρή ηλικία, έχει τόσο τρυφερή επιδερμίδα, τόσο έτσι μπεμπούτσικη. Δικιά μου λέξη. Μπεμπέ επιδερμίδα, μην την επηρεάζεις και μην την επιβαρύνεις περισσότερο. Δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει και λόγος να στοκάρεστε, να βάφεστε. Βλέπω κοπέλες με καθαρό δέρμα, καθαρή επιδερμίδα και βάφονται και βάζουν 2 και 3 τρώσεις make-up, contouring. Νομίζουν όλες ότι θα γίνουν Kim Kardashian. Δεν γίνεσαι Kim Kardashian. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Μην βάφεστε τόσο πολύ. Πιο απαλά, πιο χαλαρά. Θα πας σε ένα κλαμπ, βάφεις πιο πολύ το μάτι. Παίρνα make-up, ok, θα βάλεις make-up, βάλε και πούδρα, αλλά μην το παρακάνετε και γίνεστε στόκος, μάσκες, λες και έχετε 3 τρώσεις. Πάμε να βάλουμε ενυδατική. Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιώ αυτή εδώ, είναι το δεύτερο σωληνάριο που αδειάζω, σε travel size, σε μικρό, βασικά σε δειγματάκι είναι, όχι travel size. Είναι η ίδια σειρά της κρέμας των ματιών, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ αραιή, δεν είναι στόκος, τρέχει δηλαδή, τη βλέπετε. Αλλά είναι πολύ ωραία και η αίσθησή της και η μυρωδιά της και μου αρέσει πολύ σαν αποτέλεσμα το τόσο διάστημα που τις χρησιμοποιώ πάνω από δίμηνο, βλέπω ότι είναι εντάξει για την επιδερμίδα τη δική μου. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το ντεμακιγιάζ, όπως σας είπα. Το ντεμακιγιάζ. Δεν ξεβαφόμαστε με μορομάντιλα ή με μαντιλάκια ντεμακιγιάζ. Οκ, να σου τύχει μία φορά στο τόσο να χρησιμοποιήσεις μαντιλάκια ντεμακιγιάζ. Αλλά το πιο καλό είναι η βαμβάκι ή ακόμη καλύτερα εδώ τα πομπομ που λέμε. Το βαμβάκι. Τα ποτίζουμε. Καλό είναι να τα ποτίσουμε. Εγώ το κάνω και ταυτόχρονα και στα δύο μάτια. Θα σας δείξω τώρα πώς. Και αν θέλετε να σας κάνω και skin care ρουτίνα βραδινή. Βαμβάκι. Να σας δείξω πώς κάνω το ντεμακιγιάζουμε. Και εδώ βαμβάκι βάζουμε. Και εκεί βάζουμε, ναι. Τώρα συγκεκριμένα τελειώνω, θα μπει στα empty, στο βίντεο με τα empty της Bioten. Είναι το mineral
Micellar Water, είναι το 3-1, νερό καθαρισμού για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Η αλήθεια είναι ότι τα βγάζει όλα, ειδικά αν το αφήσεις, και είναι και για ευαίσθητο δέρμα. Εγώ αυτό βάζω γιατί έχω και τα ράματα και από το τροχαίο που είχα και είναι πολύ ευαίσθητο το δέρμα μου. Δεν κάθεται όλες οι ενυδατικές, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μία ενυδατική ακριβή που μου κάθεται, που είναι πάρα πολύ καλή, τη λατρεύω, την υπεραγαπώ, αλλά κοστίζει, αλλά αξίζει, είναι της Estée Lauder. Μία που έβγαινε με αγγούρι μέσα, πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία. Θα σας τη βρω σε φώτο και θα την αφήσω εδώ. Λοιπόν, ποτίζουμε και τα αφήνουμε. Πολύ καλά τα αφήνουμε και με τα μποναριστές κινήσεις έτσι απαλά. Θέλει πολύ προσεκτικές κινήσεις, παιδιά, η επιδερμίδα μας. Να την αγαπάτε την επιδερμίδα σας. Και ειδικά στα μάτια, πολύ απαλές κινήσεις και ένα έτσι θα κάνετε και θα δείτε ότι όλα θα αφαιρεθούν. Επίσης, χρησιμοποιώ και από L'Oréal γαλάκτωμα. Καθαρίζει, αφαιρεί το μακιγιάζ, ενυδατώνει. Κανονική, με μεικτή επιδερμίδα, το συγκεκριμένο με τη CL, την απόχρωση. 400ml, το έχω από το καλοκαίρι, έχω τελειώσει και το gel του, είχα και το gel του, τα είχα πάρει μαζί. Εντάξει, καλό είναι. Δεν τρελάθηκα, πεθαίνω, αλλά είναι καλό. Επίσης, διφασικά λαδάκια, διφασικά νεράκια καθαρισμού. Είναι πολύ καλά. Αυτά που έχουν δύο αποχρώσεις, γαλάζια συνήθως, CL και λευκό και διάφανο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ντεμακιγιάζ. Και σίγουρα δεν κάνω μόνο τα μάτια και το υπόλοιπο πρόσωπο με το γαλάκτωμα και τα αφήνω. Περνάω και το cleansing foam από Vivita, είναι το face and eyes, δεν το αλλάζω με τίποτα, το υπεραγαπώ. Τώρα τελειώνει και θέλω να πάω να πάρω, είναι μέχρι εδώ. Σε βγάζει πάρα πολύ καιρό, το έχω τουλάχιστον 3 μήνες. Εννοείται ότι θα πάω να το ξαναπάρω, είναι το αγαπημένο μου προϊόν για ντεμακιγιάζ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπορείτε να κάνετε, όπως με ρώτησε η κοπέλα, και μάσκες σε αυτή την ηλικία, στα 20 χρονών. Μπορείτε να πάρετε και το σούπερ μάρκετ της Garnier, είναι πάρα πολύ ωραία συγκεκριμένη. Είναι Skin Active Moisture Bomb, είναι η Tissue Mask. Tissue Mask, κάπως έτσι λέγεται. Είναι η φασμάτινη μάσκα. Και την αφήνεις 15 λεπτά. Φοβερή μάσκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι μερόδι. Και βλέπεις διαφορά στο πρόσωπό σου αν τη χρησιμοποιείς συχνά. Μάσκες τώρα κάθε πότε κάνουμε. Εγώ κάνω περίπου 2 φορές την εβδομάδα. Μέσα στις 7 μέρες οι 2 φορές δεν είναι πολλές. Παραπάνω όχι. Επίσης δεν κάνει να κάνουμε μάσκες μία πάνω στην άλλη. Δηλαδή ξεβγάζω, βλέπω και κοπέλες που κάθονται 5 ώρες και κάνουν μάσκες. Δεν είναι καλό. Είναι άλλο να κάνεις ένα βαθύ καθαρισμό, μετά να κάνεις μία ενυδατική κρέμα και μάσκα και άλλο να κάνεις 1000 μάσκες που είναι πιο, που σου ταλαιπωρούν την επιδερμίδα περισσότερο. Θέλω να δοκιμάσω και αυτό το Pac-Man από Essence. Αγαπώ από Garden of Panthenols την Peel Off Black Mask. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σου βγάζει πάρα πολύ καιρό. Επίσης αγαπώ όπως αφορά την μαύρη μάσκα. Μαύρη μάσκα σίγουρα θα υπάρχει στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει. Αφαιρεί τους σπόρους, μετά κάνω και καθαρισμό με άλλο τρόπο. Βράζω νερό, έχω τον ατμό, με πετσέτες ζεστές, κάνω άλλα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε τόσο καθαρή την επιδερμίδα μου, γιατί την προσέχω. Λοιπόν, από Bioten Face Mask, βαθύ καθαρισμό, θέψη. Βλέπετε ότι κάθε μία είναι διαφορετική. Τώρα συγκεκριμένη είναι με άργυλο. Είναι πάρα πολύ ωραία και πράσινο τσάι. Πολύ ωραία, τελείωσε. Πάει στα empty, βάζω εδώ στο κουτάκι μου να σας πω τις απόψεις μου. Και η συγκεκριμένη της Bioten αυτή εδώ που είναι για θρέψη, είναι με μέλι, argan oil και sea butter, βούτυρο. Λατρεύω Apivita, όπως καταλάβατε. Το συγκεκριμένο είναι face scrub, αυτό είναι ice mask. Γενικά έχω πολλά δειγματάκια και προσπαθώ όταν ψωνίζω. Έχω και τη φίλη μου τη Ρούλα που μου φέρνει συνέχεια, η Θεόμουρλη. Πραγματάκια, μου είχε κάνει και το Advent Calendar τα Χριστούγεννα, οπότε έχω και από τα Χριστούγεννα πραγματάκια. Έχω αυτό το The Ordinary
Είναι virgin sea seed oil. Πολύ ωραίο. Μπορείς να το βάλεις και στα μαλλιά. Αυτό το έχω δοκιμάσει και στα μαλλιά. Έχω αυτές τις μάσκες. Είναι μία peel off μάσκα. Είναι και οι δύο peel off μάσκες. Μία είναι glitter μαύρη και άλλη είναι gold χρυσή. Η χρυσή είναι πιο καλή από τη μαύρη. Φαίνεται εξάλλου η διαφορά ότι τις χρησιμοποιώ ή όχι. Η χρυσή σχεδόν τελειώνει. Και έχω και cleansing gel από Mario Badescu που είχα πάρει ένα πακέτο με τη λευκαντική μάσκα, πολύ ωραία μάσκα. Αν θέλετε να διαθέσετε τα χρήματα, μπήκα και χθες, την έχει προσφορά από 35 στα 22 ευρώ. Μια πολύ καλή έκπτωση, είναι Mario Badescu, είναι η whitening mask. Με έχετε δει αρκετές φορές στο Instagram, όσες με ακολουθείτε. Επίσης χρησιμοποιώ από L'Oreal την Pure Clay Detox Mask, είναι αυτή εδώ. Η οποία βάζω ελάχιστο νεράκι γιατί στεγνώνει πάρα πολύ. Για να μπορώ να τη βγάλω. Και πάλι από L'Oreal Paris τη Smooth Sugars. Είναι το Nourish Scrub. Μ' αρέσει απίστευτα. Απίστευτα. Μόνο και μόνο η μυρωδιά. Είναι με κόκκους ζάχαρης. Τρία είδη κόκκους ζάχαρης. Καστανή, λευκή και μαύρη. Απαλύνει και καταπραίνει την ξηρότητα η συγκεκριμένη. Πολύ ωραία, μυρίζει τέλεια και με βούτυρο είναι. Ζάχαρη και βούτυρο. Έχω άλλη μία ενυδατική που την έχω αφήσει λίγο, συνήθως τη βάζω το βράδυ. Είναι τριπλή φροντίδα ημέρας λέει, κανονική και μεικτή. Εγώ την τοποθετώ πιο πολύ το βράδυ, έχω δει ότι μου κάθεται καλύτερα το βράδυ. Λοιπόν, αυτά είναι, δεν σας τα δείχνω όλα, τα περισσότερα είναι αυτά. Προσπαθούμε να περιποιούμαστε και να καθαρίζουμε το πρόσωπό μας. Να θυμάστε να ξεβάφεστε, να μην κοιμάστε βαμμένες. Να έχετε καθαρά σεντόνια, καθαρές μαξιλαροθήκες. Να μην ακουμπάει το πρόσωπό σας όποιος να είναι με τα χέρια του. Να έχετε καθαρά νύχια, καθαρά δάχτυλα, καθαρά χέρια πάντα. Ένα αντισηπτικό να το έχετε πάντα μαζί σας. Έχω καταντήσει κατά κουζινός, αλλά έτσι πρέπει για να είμαστε υγιείς. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας. Θα σας γράψω και στο κουτί περιγραφής κάποια πραγματάκια. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε. Και αν σας αρέσει η φάτσα μου και όπως τα λέω, να με ακολουθήσετε και στο Instagram, Georgina My World. Κάντε και μια εγγραφή εδώ αν δεν έχετε κάνει ακόμη. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και εμείς θα τα λέμε συνέχεια. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά, σας το λέω πάντα για να σας το υπενθυμίζω και θέλω να σας ξαναθυμίσω ότι όσο γκλαμ μακιγιάζ και να κάνεις, όσο highlighter και να βάλεις, αν δεν έχεις κάνει ένα σωστό αντεμακιγιάζ, μια σωστή φροντίδα στην επιδερμίδα σου, να έχεις ένα πρόσωπο να λάμπει από μόνο του, όσο γκλαμ και να είναι το μακιγιάζ, δεν θα φαίνεται τόσο όμορφο. Φιλιά πολλά!